Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή σήμερα, 4 Ιουνίου, και αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Νέο επεισόδιο παδικής βίας. Ομάδα νεαρών επιτέθηκε με ξύλα, κροτίδες και πυρσούσε οδηγό γιοταχή στον Εύωσμο. Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλικη της. Ανησυχεί από τα περιστατικά παραβατικότητας ανηλίκων. Εμπριστική επίθεση στο αυτοκίνητο του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Ο φύλακας έσβησε εγκαίρως στη φωτιά πριν επεκταθεί στο όχημα. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.112. Διενεργήθηκαν 47.808 τεστ ανίχνευσης. 564 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 103 στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Ιμαθία, 4 στο Κιλκής, 9 στην Μπέλα, 17 στην Πιερία, 5 στις Σέρες και 2 στη Χαλκιδική. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 445. Η διάμεση ηλικία τους στα 67 έτη και το 87,2% έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Οι εισαγωγές νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 151. Οι νέοι θάνατοι ασθενών λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό 34, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.218 θάνατοι. Το 95,1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Αποφάσεις για θέματα τουρισμού πήρε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, η οποία συνεδρίασε το μεσημέρι σήμερα. Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, η Επιτροπή αποφάσισε την υποχρεωτική διενέργεια τεστ για την είσοδο στη χώρα και σε άτομα από 6 ετών και άνω και καραντίνα 10 μέρες σε όσους βρεθούν θετικοί. Προχωράμε λοιπόν. Βελτιώνεται η επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Έχουμε αισιοδοξία, συμμετέχοντας σε περισσότερες δραστηριότητες που μας φέρουν κοντά σε αυτά που μας αρέσει να κάνουμε, που αγαπάμε, αλλά και στους φίλους μας. Καθώς μπήκαμε στο καλοκαίρι, ξεκινάμε να κάνουμε όνειρα και κάποια αρχικά σχέδια για τις διακοπές μας. Γνωρίζοντας όμως καλά ότι μέχρι να ελεγχθεί η πανδημία, όλοι θα πρέπει να έχουμε το νου μας, να είμαστε προσεκτικοί. Θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους νέους κάτω των 40 ετών, την ηλικιακή ομάδα όπου σήμερα καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά των νέων κρουσμάτων. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι μετά από πολύ δύσκολο χειμώνα που είχατε, έχετε τώρα πια τη δυνατότητα να κάνετε πολλά από αυτά που σας αρέσουν στον ελεύθερο χρόνο σας, να βγείτε έξω να δείτε τους φίλους σας, αλλά και να πάτε διακοπές. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουμε επιστρέψει στις συνθήκες προ-κορονοϊού και ότι όποιοι περιορισμοί εξακολουθούν να υπάρχουν, έχουν σαν κύριο στόχο τον έλεγχο της πανδημίας. Όσον αφορά στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής των Επιδημιολόγων, η Επιτροπή συνεδρίασε με μόνα θέματα του Υπουργείου Τουρισμού και αποφάσισε τα ακόλουθα με ισχύ από τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Πρώτον, υποχρέωση για τη διενέργεια τεστ για την είσοδο στη χώρα να καταλαμβάνει τους ανηλίκους 6 ετών και άνω, σύμφωνα δηλαδή με τις εγκυκλίους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες της IATA. Δεύτερον, υποχρέωση για απομόνωση κρούσματος ή στενών επαφών θεσπίστηκε πλέον να ανέρχεται σε 10 και όχι 14 ημέρες, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις νέες οδηγίες του ECDC. Τρίτον, να επιτρέπεται πλέον η είσοδος με PCR 72 ώρων ή πιστοποιητικό εμβολιασμού από το Μαυροβούνιο, χωρίς περιορισμό ατόμων. Και τέταρτον, να επιτρέπονται ξεναγήσεις σε εξωτερικούς χώρους σε γκρουπ των 20 ατόμων, αντί 15 που ισχύει αυτή τη στιγμή. Ο εμβολιασμός προχωρά σε όλη την επικράτεια. Υπάρχουν όμως περιοχές όπου παρατηρείται μειωμένη προσέλευση και απόκληση από το μέσο όρο. Οι 5 περιφερειακές ενότητες με τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη είναι η Φλόρινα, η Ξάνθη, η Φωκίδα, οι Σέρες και η Δράμα. Ενώ κάτω από το μέσο όρο βρίσκονται ακόμα 14 περιφερειακές ενότητες από τις συνολικά 74 της χώρας. Είτε περιφερειακές ενότητες Ηλίας, Ημαθίας, Ετωλοκαρνανίας, Κιλκής, Εύβοιας, Λάρισας, Λακωνίας, Πιερίας, Πέλλας, Φθιώτιδας, Εύρου, Λέσβου, Καβάλας και Σάμου. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για το μήνα Ιούνιο με εμβόλια Pfizer, Moderna και Johnson & Johnson και καλούμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα και να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους. Γιατί πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, να γίνει αντιληπτό ότι μόνο με τον εμβολιασμό θα μπορέσουμε να χτίσουμε τείχος ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό. Όσο όμως η επιχείρηση Ελευθερία εξελίσσεται, η τήρηση των μέτρων αποτελεί την ασπίδα προστασίας μας.
Γιατί η πανδημία, θα το πούμε ξανά, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο ιός βρίσκεται ανάμεσά μας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Άγρια επίθεση με μπουνιές, κλωτσιές από ανήλικη δέχτηκε μια 13χρονη μαθήτρια στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Μια απλή παρεξήγηση με συμμαθήτριά της λύθηκε εντός εισαγωγικών με πρωτοφανή αγριότητα, καθώς το ανυποψίαστο κορίτσι χτυπήθηκε άσχημα στο κεφάλι από άλλη ανήλικη κοπέλα, γλιτώνοντας ευτυχώς τα χειρότερα. Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες άλλα φαινόμενα σοβαρής παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων. Χτυπήματα με μπουνιές και κλωτσιές πρωτοφανούς και απίστευτης αγριότητας και μάλιστα στο κεφάλι. Η ανέτεια επίθεση που δέχτηκε μια 13χρονη μαθήτρια στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης από μια συνομήλικη της κοπέλα και μάλιστα χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο, κυριολεκτικά σοκάρει και δημιουργεί ανησυχίες. Άκουσα ότι ξεκίνησε μια παρεξήγηση. Πλακωθήκαν στο ξύλο. Καλό να μην γίνονται τέτοια και να λύνονται με πιο πολύ με λόγια. Γιατί τώρα είναι και 13χρονη, είδα και τις φωτογραφίες. Δεν είναι καλό να γίνονται αυτά. Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν. Έχω κι εγώ δύο παιδιά και καλό θα ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία. Έγινε μια παρεξήγηση και ότι στην τελική το έλυσαν έτσι, ενώ θα μπορούσαν να το λύσουν με τα λόγια, αλλά δεν το έκαναν. Η περιπέτεια του άτυχου κοριτσιού ξεκίνησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής. Η 13χρονη μαθήτρια έκλεισε ραντεβού με μια συμμαθήτριά της για να λύσουν μια μικρή παρεξήγηση που είχαν. Ωστόσο, δεν μπορούσε να φανταστεί το τι θα επακολουθούσε. Τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε σε τέτοια φάση. Τι και εγώ τέτοια κόρη έχω. Και τώρα ανησύχησε πραγματικά. Έχουμε σαλέψει η αλήθεια λίγο τον τελευταίο καιρό, αλλά παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο. Όταν έφτασε πίσω από το Δημαρχείο Ευόσμου, στο σημείο δηλαδή που είχε κλειστεί το ραντεβού, βρέθηκε περικυκλωμένη από άλλες κοπέλες, φίλες της συμμαθήτριάς της. Ξαφνικά, μία από τις ανήλικες ξεκίνησε να χτυπάει με γροθιές και κλωτσιές την ανυποψίαστη 13χρονη. Τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν τόσο δυνατά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα στο κορίτσι. Καθαρά θέμα παιδείας ή θέμα και όλα αυτά με την καραντίνα, τον κορονοϊό, που κλειστήκαμε μέσα στα σπίτια μας και μετά από κάποιο σημείο αρχίζει ο εγκέφαλος και να μην λειτουργεί. Δεν έχω λόγια. Σε τι καιρούς φτάσαμε να ζούμε. Δεν ξέρω, πολύ bullying. Κοπέλα, έχουμε αυτό. Δεν είναι σοβαρά, δεν μας ανησυχεί. Κάποια στιγμή η 13χρονη κατόρθωσε να ξεφύγει και να ειδοποιήσει τη μητέρα της, η οποία κατέθεσε μήνυση. Δυστυχώς, αυτό το αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων που δημιουργεί εύλογο προβληματισμό. Βία στα σχολεία, στις πλατείες, στα πάρκα, σε χώρους όπως κάποια σχολεία που μαζεύονται μέσα στις αυλές. Γίνονται πολλές παρεξηγήσεις, λένε πολλά λόγια και στην τελική γίνονται πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται κανονικά. Τρέχουν σε αστυνομίες κτλ. Γίνονται, ναι, πολλά. Τι έχεις δει εσύ, τι έχεις ακούσει γενικότερα? Και παρόμοια φαινόμενα έχουν γίνει στον Εύωσμο. Για να λύσουν διαφορές και διάφορα τέτοια, άλλα με ξύλο και με τέτοια. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν όλα όσα προηγήθηκαν πριν την άγρια επίθεση, με την 13χρονη μαθήτρια να προσπαθεί πλέον να συνέλθει τόσο σωματικά όσο κυρίως ψυχολογικά. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα επεισόδιο οπαδικής βίας σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ στην περιοχή του Ευόσμου, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε σε 20χρονο οδηγό γιο ταχύ. Με ξύλα, κροτίδες και πυρσούς προκάλεσαν σοβαρές ζημίες στο όχημα, ενώ ένα δέντρο έπιασε φωτιά, με τους κατοίκους της περιοχής να σβήνουν ευτυχώς έγκαιρα τις φλόγες. Μία ώρα πριν από τα μεσάνυχτα και η κατά τα άλλα ήσυχη γειτονιά στη συμβολή των οδών 3η Σεπτεμβρίου και Άστρους στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης αναστατώνεται και σηκώνεται κυριολεκτικά στο πόδι. Εμείς ακούσαμε κάτι σαν πυροβολισμούς, τώρα ήταν σαν κροτίδες, τέτοια πράγματα. Αυτό μόνο, ακούσαμε φασαρίες εδώ μέχρι εκεί. Έγινε ο κακός χαμός που πάνε χθες το βράδυ. Νομίζω ότι πέσανε και πυροβολισμοί. Όχι, κροτίδες ήταν, κροτίδες. Ναι, ναι. Ήρθα στον χώρο, πυροσβεστική. Γέμισε ο κόσμος. Ήταν περίεργο για την γειτονιά, δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ομάδα νεαρών, περίπου 20 στον αριθμό, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, σταματούν με τη βία διερχόμενο γιο ταχύ που οδηγεί 20χρονος. Του επιτίθενται με ξύλα, πυρσούς και κροτίδες και καταστρέφουν με μανία το αυτοκίνητο. Κάποιοι ήταν από εδώ, κάποιοι ήταν από εδώ πέρα πάνω. Mm-hmm. Χτύπησαν με φωτοβολίδες, με αυτές δεν ξέρω του όπλου που είναι, πώς θα λένε αυτά. Ήταν ένα αυτοκίνητο εδώ πέρα. Το παιδί που του επιτέθηκαν και του έσπασαν τζάμια για αυτά. Έχουμε τα αμάξια, παιδιά παίζουν, κάθε μέρα γίνονται. Και προχθές τους κάδους βάλανε, χαμός, δεν ξέρω. Το δέντρο που βλέπετε ακριβώς πίσω μου πήρε φωτιά από τις συνεχείς ρήψεις κροτίδων και πυρσών.
Κάτοικοι της περιοχής κινήθηκαν αστραπιαία, πήραν τα λάστιχα και έσβησαν τις φλόγες, αποτρέποντας έτσι τα χειρότερα. Εμείς ακούσαμε τις βολές αυτές του σκρότους, βγήκαμε έξω, είχε πάρει φωτιά το δέντρο εδώ. Κινδύνευσε η πολυκατοικία, βγήκαν οι άνθρωποι από την πολυκατοικία, οι απέναντι, με το λάστιχο κατάβρεξαν, το σβήσαμε. Πήρανε φωτιά εδώ πέρα, κάτι βάλανε πυρσούς, κάτι έγινε. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το επεισόδιο έχει να κάνει με οπαδική βεντέτα και έρχεται και αυτό να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα με ανάλογες επιθέσεις. Τι να σταματήσει με την οπαδική βία, με την τυφλή οπαδική βία. Αν είναι δυνατόν, τώρα 2021 έχουμε, αν ασχολούμαστε ακόμα με αυτά, ξέρω εγώ. Τώρα αυτά τα παιδιά τι είχαν μεταξύ τους, αλλά πολύ επικίνδυνα πράγματα και το αμάξι το κατέστρεψαν εδώ. Η αστυνομία προχώρησε σε 7 προσαγωγές, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάτι εναντίον των προσαχθέντων που τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι. Για το συμβάν πραγματοποιεί προανάκριση το Τμήμα Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας της Ελλάς. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Γιώργο Αρβανιτίδη, τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κύριε Αρβανιτίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, μια που είμαι εκτός Θεσσαλονίκης. Θέλω να ξεκινήσουμε με την υπόθεση περιβάλλον, γιατί στην εκλογική σας περιφέρεια το φάντασμα εξακολουθεί να πλανάται. Αυτή η υπόθεση δυσοσμίας δεν λέει να τελειώσει. Πάλι καταγράφαμε σε ρεπορτάζ την προηγούμενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα περίπου την ίδια κατάσταση. Τι συμβαίνει? Αύριο είναι και η μέρα του περιβάλλοντος, στην οποία ο καθένας θυμάται την ευθύνη του και την ανάγκη που έχουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους. Εγώ βρίσκομαι σε επίσκεψη στην Φωκίδα, από εκεί σας μιλάω, με την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, όπου διαπιστώνουμε την ποιότητα των νερών στο Μόρνο και τα προβλήματα περιβαλλοντικά που υπάρχουν στην περιοχή. Αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω, μια που είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος χειρίστηκα τέτοια ζητήματα στη Δυτική Θεσσαλονίκη ως δήμαρχος, είναι ένα διαρκές πρόβλημα. Έχει βελτιωθεί στα κατάσταση βεβαίως τα προβλήματα τα οποία είναι πέριξ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο κύρια και στην ευρύτερη περιοχή. Τα παρακολουθώ και δυστυχώς δεν έχει απαντήσει ούτε η περιφέρεια ούτε οι αρμόδιοι φορείς μετά από έρευνες που ακριβώς εστιάζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα ποιότητας ατμόσφαιρας συνολικά στη Θεσσαλονίκη μέσα από εκθέσεις οι οποίες επίσημες έχουν παρουσιαστεί. Ειλικρινά, η δική μου συνεισφορά ως βουλευτή είναι η κοινοβουλευτική δραστηριότητα, η ανάδειξη των θεμάτων όπως έχουν γίνει και με ρωτήσεις σε επίπεδο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η ευθύνη της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας είναι η διαπίστωση του προβλήματος και η διεκδίκηση λύσεων σχετικά με το μεγάλο αυτό πρόβλημα το οποίο για τα τελευταία χρόνια ταλανίζει ιδιαίτερα τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εσείς πιθανολογείτε και άλλες πηγές εκτός από το διελιστήριο? Κοιτάξτε, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την ίδρυυση της, την αποχέτευση της Θεσσαλονίκης. Πολλά προβλήματα παρουσιάζονται στην απόλυξη των νερών στην περιοχή του Ιδροποτάμου και επίσης πολλά προβλήματα προκύπτουν ή πιθανολογούνται από τις δραστηριότητες ή τη λιμοταλάσπη των ΕΛΠΕ στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Διαπιστωμένη άλλη πηγή δεν υπάρχει και πάντα από πολλούς υπάρχει δικαιολογία ότι τα φαινόμενα αναστροφής συνολικά της ατμόσφαιρας πολλές φορές το χρόνο διαμορφώνουν προβλήματα δυσοσμίας. Ναι, εντάξει, είναι καλή δικαιολογία αυτή. Το ξέρω. Ναι. Είναι μια επίκληση τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Ακόμα και έτσι να είναι, πρέπει να αποκτήσουμε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, οι οποίες υποστηρίζονται επιστημονικά. Το ένα είναι η διαπίστωση και ο μηδενισμός ή ο περιορισμός των σημείων εκπομπής. Ακόμα, φανταστείτε, 20 χρόνια και δεν έχουμε ξεκάθαρα απαντήσει από πού προέρχεται. Ναι. Θέλω να σας πάω στην κεντρική πολιτική σκηνή τώρα. Έγινε μάχη, η πρώτη δηλαδή που έγινε, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι στο επόμενο διάστημα, για το ζήτημα... Σας δω συγγνώμη, παρακαλώ. Έχω πρόβλημα με τον ήχο. Δεν με ακούτε καλά, υπάρχει πρόβλημα με την επιστροφή, τι ακριβώς συμβαίνει? Αυτή τη στιγμή έχει βελτιωθεί και σας ακούω. Ωραία. Θέλω να ξεκινήσω από τη μάχη που δόθηκε μέσα στην εβδομάδα για το ζήτημα της εκλογής των τοπικών αρχόντων, αυτό το 43% συν 3% πλαφών εισόδου στα δημοτικά ή στα περιφερειακά συμβούλια. Το Κίνημα Αλλαγής είπε όχι, ξαναείπε όχι. Μάλιστα, ακούω να λέτε όχι στην απλή αναλογική που οδηγεί σε παζάρια,
όχι στην παραποίηση της λαϊκής ψήφου, πολύ όχι. Τι θέλετε τελικά στο κίνημα αλλαγής, κύριε Ερμανιτίδη? Καταρχήν, έχουμε δοκιμάσει όλα τα εκλογικά συστήματα στη χώρα. Υπήρχαν και άλλες φορές το μειωμένο εκλογικό σύστημα του πρώτου γύρου και υπήρξε και η δοκιμή της απλής αναλογικής, η οποία κατά απόδειξη έχει αποτύχει. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν της δεύτερης Κυριακής, όπου οι πολίτες διαμορφώνουν συνενέσεις, έλυνε το πρόβλημα. Το 50 και μία ψήφος, τι προβλήματα διαμόρφωνε και πρέπει να κατεβάσουμε αυτό το ποσοστό? Ούτως ή άλλως, ο πλειοψηφός συνδυασμός, είτε με 43 είτε με 50 συν κάτι, είναι μια διαδικασία που δίνει πια τα 2/3. Δεν διαφωνήσαμε λοιπόν στην πλειοψηφία που πρέπει να διαμορφώνεται για να υπάρχει σοβαρή διακυβέρνηση στους Δήμους. Διαφωνούμε στο γεγονός πρώτον ότι αυτή η πλειοψηφία θέλει συζήτηση αν τα 3/5 είναι κάτι χαμηλότερο, αλλά που εξασφαλίζει την πλειοψηφία στο συνδυασμό ο οποίος πετυχαίνει. Και δεύτερον, ότι ο Δήμαρχος πρέπει να νομιμοποιείται με πάνω από το 50% των ψήφων τη δεύτερη Κυριακή. Δεν καταλαβαίνω πώς θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι απόλυτα σαφές. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Όταν λέει η κυρία Γεννηματά ότι η κυβέρνηση θέλει να ελέγχει τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, αυτό με το 43% πώς γίνεται? Μέσα στην περίοδο αυτή, όπου φαίνεται ότι το κυβερνό κόμμα έχει υψηλά ποσοστά σε αυτή τη συγκυρία, αν κάποιος θεωρεί ότι ξεμπερδεύει από τον πρώτο γύρο με τα ποσοστά τα οποία διαμορφώνονται και αυτό τον βολεύει, τώρα αλλάζουμε διαρκώς το νόμο στην αυτοδιοίκηση και αν μην συμφωνήσουμε σε ένα πάγιο σύστημα το οποίο θα υπάρχει όπως για πολλές τετραετίες υπήρχε και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στη διακυβέρνηση των Δήμων, νομίζω ότι είναι... Λέτε το να το σκέφτηκε έτσι η κυβέρνηση? Πολύ αφελές δεν θα ήταν από μέρους της, δηλαδή... Αν θυμόσαστε ξανά, υπήρχε αυτή με το 42% η επιλογή. Ναι, το θυμάμαι. Απλά μπορεί κάποιος να ξέρει ποιοι θα είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί μετά από 2 ή 3 χρόνια? Για την επιλογή, το να επιλέξω αυτή τη στιγμή αυτό το ποσοστό, και γιατί να μην είναι 40, και γιατί να μην είναι 35, και να μην είναι 48. Μάλιστα. Η διαδικασία λοιπόν το να επικυρώσει στον Δήμαρχο με πάνω από το 50% και μια ψήφο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι απόλυτη δημοκρατική επιλογή των πολιτών. Ναι. Όπου εκεί και επιπλέον πολίτες, γιατί οι πολίτες, παρόλο που οι αρχηγοί των συνδυασμών μπορεί να έχουν οποιαδήποτε διάθεση, όταν ο πολίτης πάει στην κάλπη, δεν τον οδηγεί ο αρχηγός που επέλεξε την πρώτη Κυριακή. Ο ίδιος επιλέγει ποια πλειοψηφία πρέπει να διαμορφωθεί στον Δήμο. Θέλω να σας πάω λίγο στις δημοσκοπήσεις. Μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν μετά από 2 χρόνια διακυβέρνησης, μιας κυβέρνησης, εν προκειμένου της Νέας Δημοκρατίας, αντί να φτύρεται η κυβέρνηση, να φτύρεται η αντιπολίτευση. Δεν αντιλαμβάνω. Αυτό αφορά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τις επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, προφανώς μέσα στην ιδιαίτερη περίοδο της πανδημίας, όταν ο πολίτης αυτό που θέλει είναι η πολιτική και να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, δεν είναι περίοδος κρίσης, γιατί δεν υπάρχει και πράξη. Άρα να μην σας ρωτήσω γιατί δεν καρπώνεστε κι εσείς κάτι, γιατί σας βλέπω εκεί γύρω στο 6-7%. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες απλά το συγκυριακό ποσοστό το οποίο καταγράφει στο ΣΥΡΙΖΑ αμυνόμενο στις εκλογές, φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται δεν επικοινωνείται στους πολίτες. Εξάλλου, κοντός ψαλμός αλληλούι, εύχομαι, ελπίζω, όπως όλοι μας, να τουλάχιστον να μπούμε σε μια άλλη περίοδο τους επόμενους μήνες, και δεν εννοώ τα οικονομικά που θα μας παιδέψουν για πάρα πολύ καιρό, ενώ την κανονικότητα στη ζωή μας, να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Ελπίζω και εύχομαι να μην έχουμε επιπλέον προβλήματα ενός άλλου κύματος και μεταλλάξεων που είναι το επικίνδυνο. Έχουμε χρόνο και να συζητήσουμε και να ξετυλίξουμε πολιτικές και προτάσεις. Και το κάνουμε, το κίνημα αλλαγής. Και γιατί όταν θα ξεθολώσουμε όλοι και βάλουμε τις χρονικές στιγμές και το τι είπαμε κάθε φορά στην πανδημία, θα ξεκαθαρίσει η καθαρή φωνή όλων των ανθρώπων και των κομμάτων. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε να είμαστε σοβαροί. Τα self-test τα οποία κατέφυγε η κυβέρνηση ήταν πρόταση δική μας στην αρχή της πανδημίας. Ναι. Και τότε κανένας, όλοι μας κοίταζαν με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Είναι το ίδιο πράγμα, μια που είναι η μέρα του περιβάλλοντος, με την πράσινη ανάπτυξη 10 χρόνια πίσω, όταν όλοι μας λιδωρούσαν ως πράσινα άλογα, τι είναι αυτά που λέτε, και τώρα στη βασική ατζέντα όλων. Όταν λοιπόν επίσης μιλούσαμε για τεχνολογία, για ψηφιακή εποχή και για μεταρρυθμίσεις, όταν περάσαμε τον νόμο της ψηφιακής διακυβέρνησης, εγώ έτυχε να είμαι εισηγητής στην περίοδο του 10, αλλά βέβαια τότε όλα ήταν κάπως αλλιώς, όταν επιλέξαμε να μιλάμε για email και για διαδίκτυο,
τότε βγαίναν πάρα πολλά χαμόγελα. Χαιρόμαστε λοιπόν να ανοίγουμε ατζέντα, να βάζουμε τα ζητήματα στην ελληνική κοινωνία και αυτά θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Εκεί να είστε σίγουρος ότι και φωνές υπάρχουν και λόγος υπάρχει. Εξάλλου η κυβέρνηση πρέπει να εξαντλήσει την περίοδο διακυβέρνησή της και να κριθεί. Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει ένα αφήγημα. Αυτή τη στιγμή τα φορτώνει όλα στην πανδημία, όλα οι αδυναμίες. Αυτά θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Και τότε θα κριθούμε όλοι μας. Και ο λόγος και ο τρόπος που αντιπολιτευόμαστε και ο τρόπος που κάποιοι πολιτεύονται. Και εμείς έχουμε ζητήματα να ανοίξουμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για το πώς, για το πώς διατέθηκαν τα χρήματα, για το αν έπιασαν τόπο. Η κυβέρνηση μιλάει για 11 δισεκατομμύρια που έπεσαν στην αγορά. Σε ποιους πήγαν, ποιοι άφησαν τις καταθέσεις τους, ποιοι κλείσανε και ρυθμίσαν τα δάνεια τους, οι αδύναμοι και αυτοί που είχαν ανάγκη ή αυτοί που είχαν καλά νούμερα και δεν χρειάζονταν χρήματα. Να τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Εφόσον καλώς έγιναν, όλοι θα πιστωθούν το καλό. Εφόσον υπάρχουν ζητήματα και υπάρχουν άλλες αντιλήψεις, αυτά θα κρυθούν. Κύριε Μαρτίδη, είναι τουλάχιστον υπερβολικό κάθε φορά την επόμενη μέρα να ψάχνουμε αποτέλεσμα. Δεν είναι κανονική περίοδος. Η κυβέρνηση οφείλει είτε να ζητήσει βοήθεια όπου τη θέλει στην αντιπολίτευση, αντί να ανοίγει θέματα, ας αντιμετωπίσει τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών. Τους τελευταίους μήνες έχουμε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών ενώπιον μιας κυβέρνησης που βγήκε με το σλόγγαν νόμος και τάξη. Μη μου ανοίξετε άλλο θέμα, όμως δεν προλαβαίνουμε. Αυτό είναι το ίδιο θέμα και θα κλείσω με αυτό. Αντί λοιπόν την επιλογή να πάρω φύλακες στα πανεπιστήμια τώρα, βεβαίως πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων, ας προσλάβει αστυνομικούς και ας τελεχώσει τα άδεια τμήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης και ας δώσει εξοπλισμούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Κύριε Ερβανιτίδη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Τώρα, καθαρισμού στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης Εϊσού ανήγγειλε για την επόμενη εβδομάδα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το θέμα έθεσε ο επικεφαλής της παράταξης Κοιτάμε Μπροστά, Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος αναφέρθηκε στους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς στο Εϊσού στη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περίοδου, καθώς το δάσος είναι γεμάτο με καύσιμη ύλη. Ο κ. Γιαννούλης σημείωσε ότι ως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, αν δεν ληφθεί πρωτοβουλία στην πράξη, θα κατατεθεί για το ζήτημα μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος. Η απάντηση που έδωσε ο κ. Τζικώστας είναι μια δέσμευση ότι ο κ. Χαρδαλιάς, εφόσον δεν παρενέβησαν οι τρεις δήμοι που όφυλαν να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία, Νεάπολης Σικαιών, Δήμος Θεσσαλονίκης και Πηλαίας Πανοράματος, εφόσον το δασαρχείο παραμένει ακέφαλο και κανείς δεν ενδιαφέρεται, εφόσον η αποκεντρωμένη διοίκηση πλήττει και δεν ενδιαφέρεται, τουλάχιστον η περιφέρεια που πρέπει να γνωρίσω δεν έχει την αρμοδιότητα, έκανε την κίνηση μέσω του κ. Τζικώστα στον κ. Χαρδαλιά. Αλλά και εδώ θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Για να έχει αποτέλεσμα η πρωτοβουλία της Τζικώστα, γι' αυτό και είπα να μένουμε και ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, ναι, γιατί δεν μπορεί να κοιμάται κανείς ήσυχος πλέον σε αυτή την πόλη με αυτό που συμβαίνει στο Σέιξου. Θα πρέπει ο κ. Χαρδαλιάς να συμβουλευτεί τους ανθρώπους που διατρέχουν κάθε μέρα. Είναι ο Σύλλογος Δρομέων, περίπου 2.500 άνθρωποι, άντρες και γυναίκες. Δέχομαι την πρωτοβουλία της Τζικώστα και την επικροτώ, θα αναμένουμε την εφαρμογή και την υλοποίησή της αποτελεσματικά. Η ευθύνη αυτή τη στιγμή μπορεί να καλύπτεται από την έλλειψη αρμοδιότητας, αλλά μην ξεχνάμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι ένα πολιτικό μετερίζει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αξιολογήσουμε με ποιον τρόπο, ακόμα και αν θα χρειαστεί, είδα σήμερα μια επιστολή του Δημάρχου Νεάπολης Σικαιών, ακόμα και αν θα πρέπει τους τρόπους διαμαρτυρίας που επιλέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να σας θυμίσω ότι σε αρκετές περιπτώσεις με το παραμικρό έβλεπες μεγενθυμένη διαμαρτυρία και καταγγελίες κατά της κυβέρνησης. Τώρα βλέπεις μια σιωπή. Μια σιωπή και μια μουγκαμάρα. Δεν έχω ακούσει τον κύριο Ζέρβα να μιλάει για το Σέιξου. Από τη Δευτέρα, κυρία Σμερλή, αρχίζει και μετρά αντίστροφα. Ο χρόνος υλοποίησης και ταύτισης λόγων και έργων. Εάν δεν υπάρξει η σημερινή ανακοινωθήσα παρέμβαση από τον κύριο Χαρδαλιά και την πολιτική προστασία, όπως μας είπε ο κύριος Τζικώστας, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εάν δεν γίνει κάτι, θα παρέμβουμε ζητώντας να στήσουμε το ένομο συμφέρον που έχουμε ως πολίτες. Γι' αυτό και στα περιβαλλοντικά αντικείμενα είναι πολύ πιο διευρυμένο το ένομο συμφέρον και η δυνατότητα των πολιτών να προσφύγουν. Θα προσφύγουμε στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος.
Σήμερα είχαμε την πρώτη μεγάλη φωτιά στην περιοχή μας, στη Λακιά της Θέρμης. Ο Νίκος Αβουκάτος παρακολουθεί από το μεσημέρι το θέμα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σάκη, όπως είπες και εσύ, η πρώτη πυρκαγιά της φετινής σεζόν και είχαμε άμεση κινητοποίηση και χρειάστηκε να συνδράμουν και τα εναέρια μέσα και αυτό έπρεπε να γίνει για να μπορέσει άμεσα να περιοριστεί. Ρίχτηκαν στο έργο της κατάσβεσης μεγάλες δυνάμεις. Αρχικά μιλάμε για 22 οχήματα. Είναι τα πλάνα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μαζί με τους τηλεθεατές μας. Είναι στην περιοχή της Λακιάς, στο Δήμο Θέρμης, στη συγκεκριμένη πλαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, πιθανότατα οφείλεται στην διάρκεια κάποιων εργασιών αγροτικών που γινόντουσαν στην συγκεκριμένη περιοχή, καθώς υπάρχουν σιτηρά, μια έκταση σιτηρών, καθώς και πουρνάρια. Και μέχρι αυτήν την ώρα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχουν καεί 100 στρέμματα με σιτηρά και περισσότερα από 100 στρέμματα χαμηλής δασικής βλάστησης. Φαντάζομαι ότι αισθάνθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κίνδυνο για τον οικισμό. Γι' αυτό υπήρξε τόσο μεγάλη κινητοποίηση, έτσι. Πολύ σωστά το αναφέρεις. Αεροκατοικημένη βέβαια περιοχή, ναι, αλλά υπάρχουν αρκετές κατοικίες. Και αυτός ήταν ένας λόγος να υπάρχει άμεση κινητοποίηση και υπήρξε. Και ήταν και πολύ σημαντική η συμμετοχή για ακόμη μια φορά των εθελοντέν που συνέδραμαν στο έργο των πυροσβεστών. Είναι και τα πλάνα που βλέπουμε με τη βοήθεια των ανδρών της εθελοντικής ομάδας ΕΔΟΜΑΚ, οι οποίοι και αυτοί προσέτρεξαν για να μπορέσουν να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης. Υπομερικό λοιπόν έλεγχο, ναι, παραμένουν. Προφανώς στο σημείο. Προφανώς νύχτωσε τώρα, δεν μπορούν να συνεχιστούν οι ρήψεις από τα Καναντέρ, παραμένουν επίγειες δυνάμεις. Ήταν καθοριστικές όμως οι ρήψεις κατά τις πρώτες ώρες και έτσι, ναι, κατάφεραν να βοηθήσουν σημαντικά τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε επιφυλακή οι άνδρες πυροσβεστικές αυτή το την ώρα που μιλάμε. Πώς ξεκίνησε η φωτιά, νομίζω όμως το επιβεβαιώνει και ο Δήμαρχος. Μίλησε στην Κατερίνα Σμυρλή το απόγευμα και δείχνει καλλιέργειες, δείχνει αγροτικές δουλειές. Εγώ αγροτικές δουλειές που να βάζουν φωτιά δεν ξέρω, εκτός αν ανάψεις να κάψεις τίποτα από τα υπολείμματα. Ακριβώς. Ναι. Ευχαριστώ, Νίκο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε αστυνομικό δελτίο και πάλι. Βρήθη αστυνομικών ειδήσεων το σημερινό κεντρικό δελτίο. Πολλά ερωτηματικά γεννά η εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο γιο ταχύ του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Χάρη Κυπριανίδη. Ο ίδιος αδυνατεί να φανταστεί τους λόγους που άγνωστοι επιχείρησαν να πυρπολήσουν το αμάξι του σε κεντρικό μάλιστα σημείο της πόλης. Τα χειρότερα απεφεύχθησαν επειδή ο φύλακας του εργατικού κέντρου αντιλήφθηκε έγκαιρα τι συμβαίνει. Δεν το κατάφεραν στο βαθμό που θέλανε, μάλλον. Ναι. Ευτυχώς αντιλήφθηκε γρήγορα, πολύ γρήγορα ο φύλακας και δεν εξελίχθηκε η φωτιά σε μεγάλο κακό. Το αυτοκίνητο ήταν μπροστά στο εργατικό κέντρο παρκαρισμένο. Ναι, ακριβώς μπροστά στην είσοδο. Και αυτό ήταν το δυσάρεστο ουσιαστικά, γιατί αν είχε εξελιχθεί η φωτιά και το πτήριο αυτή υπάρχει σοβαρές ζημίες, αλλά και σε μια τέτοια ώρα που είναι πολύ πιθανό λόγω του συγχρονισμού που υπάρχει εδώ πέρα και της κίνησης των πολιτών να είχαμε και θύματα. Ευτυχώς, όπως είπα, το πρόλαβε πολύ γρήγορα στο ξεκίνημα της φωτιάς, οπότε σβήστηκε άμεσα και γίνονται οι έρευνες για να βρεθεί, αν μπορέσει να βρεθεί, το ποιος επιχείρησε να κάνει τον εμπρισμό. Σκοπή και αυτά δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι. Το μυαλό σας πάει κάπου όμως, κύριε Κυπριανίδη, ή μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός? Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι κάτι τυχαίο? Δεν μπορώ να το θέσω. Τυχαίο εννοώ να μην γνώριζαν ότι είναι δικό σας το αυτοκίνητο. Πολύ δύσκολα, γιατί λίγο πριν το είχα παρκάρει. Μάλιστα. Μάλλον γνώριζαν ποιο είναι το αυτοκίνητο, περίμεναν τη στιγμή, γιατί σας λέω, έχει πολύ κόσμο σε αυτό το σημείο. Κάποια στιγμή δεδομένη η οποία κάποιος δεν θα τους κοίταγε και θα μπορούσαν να το κάνουν. Γίνεται και γρήγορα ουσιαστικά. Αλλά είναι σκοποί και στόχοι οι οποίοι τέτοιες ενέργειες μόνο προβληματισμό και ανησυχία μπορούν να φέρουν. Αλλά δεν, αν σκοπός είναι τουλάχιστον να χτυπήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα ή να λόγω της χρονικής στιγμής το οποίο αυτό προβληματίζει και βάζει σκέψεις με την προκήρυξη της απεργίας. Δεν είναι σύνηθες να γίνονται κάτι τέτοια. Το εργατικό κίνημα, το εργατικό κέντρο και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου αντιπροσωπεύουν μια διεκδικητική κίνηση. Διεκδικούμε, απαιτούμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, κυρίως
που αποτελούν την κύρια κοινωνική βάση. Οπότε είναι δύσκολο να έχει εχθρούς σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, να προχωράνε σε εμπρισμούς ή σε περαιτέρω ενέργειες. Μάλιστα. Άμεση οδική πρόσβαση στον κεντρικό άξονα της μοναστηρίου δόθηκε με την υπόγεια διάβαση της Μενεμένης. 3 χρόνια πέρασαν από την παράδοση του συγκεκριμένου δρόμου και εμείς επιχειρήσαμε να καταγράψουμε τις αντιδράσεις επαγγελματιών και οδηγών στην περιοχή. Αν και δόθηκε ανάσα, όπως μας εξήγησαν, σημειώνεται μποτιλιάρισμα κυρίως στις πρωινές ώρες. Το Νοέμβριο του 2018 δόθηκε στην κυκλοφορία η υπόγεια οδική διάβαση της Μενεμένης, ένας δρόμος που έδωσε κυκλοφοριακή ανάσα στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστημένοι όσοι είμαστε εδώ κάτοικοι, έδωσε μια... ήταν ένα χάλι αυτό το πράγμα που γινόταν εδώ με το... τις γραμμές. Πολύ, πολύ καλό. Η αλήθεια είναι πως εξυπηρέτησε πάρα πολύ το έργο, γιατί πλέον δεν εκτίθομαι στην επικινδυνότητα των τρένων όπως παλιά. Περνούσαμε από πάνω από τις γραμμές μέχρι πριν λίγα χρόνια. Επιχειρήσαμε να καταγράψουμε τις αντιδράσεις των επαγγελματιών και των κατοίκων της περιοχής για τη λειτουργικότητα του δρόμου. Εξυπηρετεί την κίνηση, δεν σταματάνε τα αυτοκίνητα λόγω για το τρένο, άρα δεν βγάζει κίνηση, δεν υπάρχει επικινδυνότητα, άρα τους εξυπηρέτησε πάρα πολύ. Εμάς προσωπικά μας ωφέλησε, δεν έχουμε κίνηση, τα οχήματα έχουν ευκολότερη πρόσβαση και προς εμάς οι πελάτες που μας αναζητούν. Εμάς προσωπικά μας ωφέλησε αυτό το πράγμα. Καταργήθηκαν και οι γραμμές που δημιουργούσε συσσόρευση αυτοκινήτων. Το διευκόλυνε αρκετά, εντάξει, είναι καλό έργο. Ο δρόμος έχει περισσότερα θετικά, ωστόσο τις ώρες κυκλοφοριακής αιχμής, κυρίως πρωινές ώρες, παρατηρείται μποτιλιάρισμα στην κατεύθυνση από Μενεμένη προς την οδό Μοναστηρίου. Αντί να κάνουν δύο λωρίδες να χωρίζουν να φεύγουν ένας δεξιά και ένας αριστερά, κάνανε να χωράει ένα αυτοκίνητο να χωράει. Λοιπόν, πιώνει και να δημιουργείται μια ουρά κάθε φορά, κάθε μέρα που έχει το πρωί που είναι και τη δουλειά του, μια ουρά από τα φανάρια μέχρι και παραπάνω. Στις ώρες αιχμής, το πρωί και το μεσημέρι, την ώρα που πηγαίνουν οι άνθρωποι στην εργασία του και ψυχολάνε, ναι, παρουσιάζει λίγο κίνηση, λίγο. Πλέον δεν έχουμε μπάρες με το τρένο, οπότε έχει βοηθήσει στο κομμάτι το να μην έχουμε κάποιο πιθανό κίνδυνο με κάποιο πολίτη οτιδήποτε, οπότε είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση με τα τρένα. Καθυστέρηση, φασαρία, κίνδυνος, περνούσαν πεζοί. Μαζί με τον δρόμο κατασκευάστηκε και η υπόγεια διάβαση για τους πεζούς, με αποτέλεσμα να είναι ασφαλής η μετακίνησή τους λόγω των σιδηροδρομικών διαβάσεων. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Παύλου Μελά η ετήσια τελετή μνήμης της θυσίας των 101 Ελλήνων πατριωτών στο τότε στρατόπεδο Παύλου Μελά, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα πριν από 77 χρόνια. Η καθιερωμένη ετήσια τελετή μνήμης της θυσίας των 101 Ελλήνων κρατουμένων πατριωτών στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα την περίοδο της κατοχής, ακριβώς πριν από 77 χρόνια, στις 26 Ιουνίου 1944, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Παύλου Μελά. Η εκδήλωση έγινε μπροστά στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, παρουσία του Δημάρχου Δημητρίου Δεμουτζίδη, του Γενικού Προξένου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, Κάρστεν Μίλλερ, μαθητών του 2ου, 3ου και 16ου Δημοτικών Σχολείων Σταυρούπολης, Δημοτικών Συμβούλων. Μαζευόμαστε κάθε χρόνο εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για την ελευθερία της πατρίδος, την ίδια τους τη ζωή. Τιμούμε την ανδρεία τους, τη γενναιότητά τους, την αυταπάρνησή τους. Πρέπει να εμπνευστούμε, αυτό είναι το μήνυμα, από τον αγώνα το δικό τους, να οπλιστούμε με θάρρος και αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Η απόδοση δικαιοσύνης στην ηρωική και μαρτυρική Θεσσαλονίκη που έχασε αυτούς τους ακριβούς της γιους, σαν και σήμερα το 1944, από τη ναζιστική θηριωδία. Η πιο μεγάλη τιμή στη μνήμη τους είναι επιτέλους το γερμανικό κράτος να αποδώσει τα οφειλόμενα προς τη χώρα μας και προς τα θύματα. Παρόν στην τελετή και ο Θοδωρής Βαλαχάς, ο νεότερος στην ηλικία των 12 ετών εχμάλωτος στην περίοδο της κατοχής στο στρατόπεδο, όπου κρατήθηκαν και βασανίστηκαν από τους Ναζί εκατοντάδες πατριώτες. Τις ομιλίες που εκφωνήθηκαν από εκπροσώπους αυτοδιοίκησης και ερευνητές της περίοδου τονίστηκε ότι οι εκτελεστέντες από τα ναζιστικά στρατεύματα ήταν περισσότεροι από 101, όπως προέκυψε από τη μεταγενέστερη ιστορική έρευνα. Είναι απέτηση ιστορικής δικαιοσύνης και πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, με βάση την εντολή, την ομόφωνη εντολή της Βουλής 17 Απριλίου
του 1919 πρέπει να προχωρήσει σε όλες τις διπλωματικές και νομικές ενέργειες προκειμένου να αποδοθούν οι γερμανικές οφειλές, όπως πρόσφατα έκανε το γερμανικό κράτος στην περίπτωση με τη γενοκτονία της φυλής των Νάμπα και Χεραίρο στην Ναμίμπια. Φιλοδοξία μας είναι τη θυσία τους, τη μνήμη τους, να την κάνουμε ζώσα μνήμη απέναντι στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που πρόκειται να δημιουργηθεί και πιστεύω ότι θα δικαιώσει τους χιλιάδες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης αφενός και αφετέρου θα δημιουργήσει, θα δώσει ένα αίσθημα αυτογνωσίας και ενίσχυση της εθνικής μας ταυτότητας. Συγκίνηση προκάλεσε η τοποθέτηση της κόρης του 46χρονου τότε εκτελεσμένου κρατούμενου Πέτρου Γαλινίκη από την Έδεσα, η Ειρήνη Γαλινίκη, η οποία ήταν τότε μόλις ενός έτους για τον αποτροπιασμό που είχε προκαλέσει η πράξη των ναζιστικών στρατευμάτων. Στη συνέχεια έγινε προσκλητήριο νεκρών με την ανάγνωση ονομάτων των θυμάτων. Ακολούθησε η τήρηση ενός λεπτού σιγής και η κατάθεση στεφάνων από τον Δήμο, τον πρόξενο της Γερμανίας, τον εκπρόσωπο του κόμματος Ελληνική Λύση Γιώργο Κομινό, της Δημοτικής Παράταξης «Η Πόλη Μπροστά» και λίγο λουλουδιών από τον επιζήσαντα κρατούμενο Θεόδωρο Βαλαχά. Διπλάσια είναι τα ποσοστά που αφορούν στον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο λόγω lockdown, με τις διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου να αγγίζουν το 50%. Για τα σημαντικά προβλήματα στην ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων μίλησαν ο Σύμβουλος Απεξάρτησης και Ιδρυτής της ΜΚΟ ΟΑΣΙΣ Δαμιανός Δουίτσης, ψυχολόγοι και πρώην εθισμένος στη χρήση του διαδικτύου, ο οποίος μας περιέγραψε την ανάγκη του να βρίσκεται μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του 15 ώρες καθημερινά. Διπλάσια είναι τα ποσοστά που αφορούν στον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο λόγω του lockdown, με τις διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου να αγγίζουν το 50%. Για τα σημαντικά προβλήματα στην ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων μίλησε ο Σύμβουλος Απεξάρτησης και Ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης ΟΑΣΙΣ, Δαμιάνος Δουίτσης. Εγώ 30 χρόνια στον χώρο των εθισμών. Αυτά που έχω συναντήσει από νέους εφήβους εθισμένους στο διαδίκτυο δεν τα είχα συναντήσει ούτε από ανθρώπους εξετοιμάς από την ηρωίνη. Έχει μια τρομερή ικανότητα το διαδίκτυο να αλλοιώνει και να επηρεάζει τα παιδιά μας και τους εφήβους και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, διαφορετικά θα ζήσουμε πραγματικά πάρα πολύ άσχημες και τρομακτικές καταστάσεις. Παράλληλα, κατά 10% αυξήθηκε ο αυτοτραυματισμός στα κορίτσια, ενώ παρατηρήθηκε διπλασιασμός του καταθλιπτικού συναισθήματος και στα δύο φύλλα. Τα συμπεράσματα ανήκουν σε ποσοτική και ποιοτική έρευνα που έγινε στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, ΕΚΠΑ, αλλά και από τη γραμμή υποστηρίζω που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτης και Αγλαία Κυριακού. Κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, όπου σημειώθηκε μια ευνίδια και απότομη μεταβολή της καθημερινότητας, αλλά δεν υπήρχε γνώση για το τι ακριβώς συμβαίνει, σημειώθηκαν πολλές αλλαγές, όπως η επιθετική συμπεριφορά των εφήβων, οι οποίες εντάθηκαν στο δεύτερο lockdown. Και αν προσπαθήσει ο γονέας να σταματήσει ή να πάρει την οθόνη μπροστά από τον έφηβο, θα αντικρίσει πραγματικά έναν άνθρωπο ο οποίος θα αντιδράσει πάρα πολύ βία, και έτσι έχουμε περιπτώσεις όπου τα παιδιά. Αυτό λέω μετάλλαξη των παιδιών, αρχίζουν και βρίζουν, αρχίζουν και σπάζουν, αρχίζουν και βιοπραγούν στους γονείς. Σίγουρα τα κορίτσια εστιάζουν σε διαφορετικά πράγματα από ό,τι τα αγόρια μέσα στο ίντερνετ. Περισσότερο ίσως εστιάζουν στον χώρο των social media, όχι τόσο στο gaming. Εκεί βρίσκουν πολύ μεγάλη αποδοχή. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, απλά σίγουρα μέσα στην περίοδο της καραντίνας τώρα να εστιάσουμε και εδώ, γιατί αυτό ζούμε. Όταν δεν μπορούμε να βγούμε έξω, να το δούμε, να έχουμε τις διαπροσωπικές επαφές, σίγουρα είναι η εύκολη λύση να ανεβάσεις μια φωτογραφία, να πάρεις μια αποδοχή. Και εγώ η ίδια έχω δει με τα μάτια μου κατά την περίοδο της πανδημίας ότι το να κλεινόμαστε μέσα σε ένα σπίτι είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος στο να έρθουμε σε μια μεγαλύτερη επαφή με τα κινητά, με τις ηλεκτρονικές συσκευές, εν πάση περιπτώσει. Ένας πρώην εθισμένος στη χρήση του διαδικτύου, ο οποίος μας περιέγραψε την ανάγκη του να βρίσκεται μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του 15 ώρες καθημερινά. Στο γυμνάσιο άρχισα να μπαίνω βαθιά, σιγά σιγά. Θυμάμαι ότι γνώρισα, ας πούμε, και τα internet καφέ και άρχισα να πηγαίνω λίγες ώρες. Είχα και κονσόλες, ξεκινούσα και εκεί και έπαιζα. Μία-δύο ώρες μάξιμο επίσης, γιατί είχα κι άλλες ασχολίες, δραστηριότητες. Και συνέχισα εκεί σιγά σιγά μέχρι
Αυτό συνέβη όλο το γυμνάσιο και το λύκειο. Μέχρι την τρίτη λυκείου, που εκεί επειδή ήταν και το άγχος των Πανελληνίων, το ένα και το άλλο, άρχισε να το αναζητώ ακόμα περισσότερο. Όσον αφορά την ψηφιακή ζωή των εφήβων, προπανδημίας ήταν ήδη πολύ ψηλά τα ποσοστά εθισμού. Έφταναν στο 30-40% του εφηβικού πληθυσμού, με τη σοβαρή συμπεριφορά εξάρτηση να αγγίζει το 8%. Τώρα πλέον φτάνουν στο 50-60% και η σοβαρή συμπεριφορά εξάρτηση αγγίζει έως και το 15%. Επίσης παρατηρείται μια αύξηση διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, όπως ο εκφοβισμός που έφτασε στο 50%, ρητορική του μίσους, επιθετικότητα δηλαδή ψηφιακά. Σίγουρα είναι μια περίοδος που έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο εθισμός στο διαδίκτυο. Το γεγονός ότι δεν έχουν άλλους τρόπους διαφυγής κάνει το διαδίκτυο και το ίντερνετ το μοναδικό τρόπο διαφυγής. Δεν μπορούν να διασκεδάσουν με διαφορετικούς τρόπους. Επομένως, αυτή είναι η μοναδική και η εύκολη λύση. Και είναι πολύ δύσκολο όταν θα μπει κάποιος στο χώρο του ίντερνετ να βγει. Εγώ, σαν ψυχολόγος στην ΟΑΣΥ, έχω δει ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι πάρα πολύ δύσκολος και μπορώ να πω ότι είναι το ίδιο δύσκολος με όλες τις υπόλοιπες εξαρτήσεις που υπάρχουν στον χώρο. Είναι έτσι φτιαγμένα το gaming, τα γραφικά και τα social media για τα κορίτσια, δηλαδή το gaming αφορά τα αγόρια μας και τα social media τα κορίτσια, αλλά έτσι, είναι έτσι φτιαγμένα που μπορούν πραγματικά να τα αποπλανήσουν, να τα υποδουλώσουν και να τα αλλάξουν, να τα μεταλλάξουν σε κάτι άλλο από αυτά τα παιδιά που γεννήσαμε και μεγαλώσαμε. Σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν και πότε θα εξελιχθούν όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην ψυχοκοινωνική υγεία παιδιών και εφήβων, εκτιμάται ότι πρόκειται για μια κατάσταση που θα μας ακολουθήσει για μήνες, ίσως ένα ή δύο χρόνια. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας και όπως κάθε βράδυ θα ακολουθήσει με αθλητικές ειδήσεις ο Γιώργος Φακής. Σήμερα είναι Παρασκευή, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 10. Οι απέναντι, Χρήστος Τσαλικίδης, Σταύρος Ραΐλογλου, σήμερα φιλοξενούν τον Γιώργο Τράγκα, τον πρόεδρο του κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι και την Καλλιόπη Βέτα, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον ομό Κοζάνης. Εμείς τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό Σαββατοκύριακο.